Το τμήμα ασφάλεια Καβάλα εξηγνίασε 14 περιπτώσει διαρρήξεων στο κέντρο τη πόλη στο διάστημα Οκτώβρη 2011 έω Δεκέμβρη 2012. Στι διαρρήξει εμπλέκονται συνολικά 5 άτομα, δύο όμω βασικοί δράστε είναι αυτοί που πιάστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα για διάρρηξη σε κατάστημα στην οδό Υπήρου. Από τα καταστήματα και τα γραφεία που έκαναν διάρρηξη, οι δράστε επεφελούνταν φορητού υπολογιστέ και ποσά από 6 έω 1000 ευρώ. Χθε το μεταξύ δηλώθηκε στο αστυνομικό τμήμα Ελευθερούπολη του Υπήρου. Μυρτόβι του ΑΕ εταιρεία που δεν λειτουργεί από το 2010. Άγνωστη δράστα, σε άγνωστο χρόνο πήραν οτιδήποτε μπορούσε να του είναι χρήσιμο. Έπιπλα, ειδικό χάρκινο εξοπλισμό και άλλα. Συνολική αξία περίπου 37.000 ευρώ. Μία ακόμη απάτη καταγγέλθηκε χθε στη Μουστένη. Δύο άντρε έπεισαν 85χρονο ότι είναι φίλοι του γιού του. Έτσι του απέσπασαν 750 ευρώ. Ο 85χρονος είδε διάφορες φωτογραφίες και αναγνώρισε τους δύο δράστε οι οποίοι αναζητούνται. Άγνωστος δράστης προσέγγισε 59χρονο έμπορο καοσμήματων σε αφύλακτο υπαίθριο χώρο στάθμευση στην πόλη της Δράμας και ασκώντας του σωματική βία τραυματίζοντάς του, το αφαίρεσε μια βαλίτσα η οποία περιείχε διάφορα χρυσαευικά και κοσμήματα. Εν συνεχεία επιβιβάστηκε σε δίκη κλιματοσυκλέδας στην οποία ανέμενε ο συνεργός του και τράπηκαν σε φυγή. Η αστυνομία διεξάγει επισταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο δραστών. Συνελήφθη στην Αλεξανδρούπολη από αστυνομικούς της Υποδιέτησης Ασφάλειας, ένας 29χρονος ο οποίος διώκεται από τις ελληνικές δικαστικές αρχές για διακίνηση λαθρομεταναστών.